Ο δενεολήπτης δεν μπορεί να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, γιατί μετά θα βρει μπροστά του ένα βουνό, σημειώνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή, με δεδομένη μάλιστα τη σύγχυση που υπάρχει σήμερα αναφορικά με τη λύση των κόκκινων δανείων. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν έχουμε μάθει πώς θα επιληθεί ένα τεράστιο θέμα που αφορά σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί το θέμα των κόκκινων δανείων συνδέεται με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συνδέεται με τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Εκείνο που μας προβληματίζει είναι ότι από ό,τι φαίνεται τα στάνταρ που έβαζε η προηγούμενη νομοθεσία του 3869 του 10, όπως ήταν γνωστός νόμος Κατσέλη, πρόκειται να μειωθούν. Γι' αυτό καλέσαμε επανελειμμένους καταναλωτές. Δεν μπορεί να αφήνουν μια τέτοια ιστορία του προσωπικού τους προβλήματος να σέρνεται μέσα από υποσχέσεις ή από εικόνες που λαμβάνουν από τα μέσα ενημέρωσης ότι κάποιος αρθεί και θα διαγράψει τα χρέη τους. Είναι αλήθεια πως αν είχαν μια συμβουλή οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού, όπως κάνει το ΚΕΠΚΑ στα μέλη του και όσοι ενδιαφέρονται, θα είχε αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει, με ποιον δρόμο θα ακολουθήσει να αντιμετωπίσει το προσωπικό του πρόβλημα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα τα οποία στο μέλλον θα τα βρει μπροστά του βουνά, ενώ τώρα είναι ελόφι και μπορεί να τους περάσει. Γι' αυτόν τον λόγο το ΚΕΠΚΑ και μέσα από εσάς και μέσα από άλλα μέσα ενημέρωσης προσπαθεί να πει τον καταναλωτή: μην βάζεις κάτω από το χαλί το πρόβλημα. Συζήτησε το, να σχηματίσει κάποιος οικονομολόγος, κάποια συμβουλευτική υπηρεσία πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, να σου πει όλα τα δεδομένα που είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και τα δυσκολότερα που έρχονται και πώς θα τα αντιμετωπίσεις. Είναι η μοναδική διέξοδος. Δεν μπορεί να κρύβουμε το πρόβλημα, όπως είπα, κάτω από το χαλί και να περιμένουμε να λυθεί διαμαγείας. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και αντιμετωπίζεται το κάθε πρόβλημα μόνο μέσα από την νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας, τους δρόμους που υπάρχουν νόμιμοι, και για τον καθένα καταναλωτή είναι διαφορετικός ο δρόμος που θα ακολουθήσει. Αυτό προσπαθεί να περάσει το ΚΕΠΚΑ στους πολίτες καταναλωτές που είναι στα κόκκινα δάνεια. Να καταλάβουν ότι πρέπει να χαράξουν ένα δικό τους προσωπικό δρόμο ανάλογα με τα δικά τους αντικειμενικά στοιχεία. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αν μας ακούσουν, το τηλέφωνο του ΚΕΠΚΑ είναι 2310-23-33-33. Ας επικοινωνήσουν να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Οι βασικές ρυθμίσεις τώρα στις οποίες θα προβούν από εδώ και πέρα οι τράπεζες ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια είναι τέσσερις. Μια από αυτές θα είναι η ανταλλαγή του ακινήτου δενεολήπτη με άλλο μικρότερο και πιο χαμηλής αξίας από το πρώτο. Η δεύτερη προβλέπει το σπάσιμο του δανείου σε δύο μέρη. Το πρώτο με βάση τις δυνατότητες του δανειολήπτη θα εξυπηρετείται, ενώ το δεύτερο μέρος του ποσού θα παγώνει μετά από συμφωνία με τον δανειολήπτη για ένα διάστημα ως και 5 ή και 10 χρόνια. Η τρίτη λύση που μπορεί να προταθεί θα είναι η επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου ακόμη και πέραν του προσδόκιμου ορίου ζωής με μεταφορά των υποχρεώσεων στους εγγυητές ή κληρονόμους του δανειολήπτη. Η τέταρτη λύση, την οποία θα έχουν οι δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, θα είναι η μεταβίβαση της κυριότητας στην τράπεζα την οποία έχουν πάρει το δάνειο, η παραμονή στο ίδιο σπίτι και η πληρωμή ενός είδους συνοικίου, το οποίο θα καθορίσετε με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ουσιαστικά δηλαδή, ο δανειολήπτης θα χάνει το σπίτι, αλλά θα μπορεί να παραμένει πληρώνοντας ενοίκιο.